την χαρά μου, γιατί και εσύ οφείλεις με αυτούς τους πατέρες να συγχωρηθείς και στη χωρία τους να συγκαταλεγείς και να συγκαταρρυθμιθείς, διότι έτσι μόνο θα έχεις επιτύχει στη διακονία σου και θα έχεις, όπως είπες και στον επίλογο της προσβελιάς σου, να αποδώσεις έναν λόγο εις τον Θεό. Είναι πολλοί εκείνοι που μου εισηγήθησαν τη χειροτονία σου και μάλιστα εδώ στην Άνω Μερά. Λυκώνοι, Ανομερίτες, όχι μόνο, είναι οι άνθρωποι που σε στηρίζουν και σε αγαπούν, τους εμνημόνευσες. Η οικογένεια του κυρίου Γεωργίου Δαχτυλίδη, που σε έχει συμμεταλλεύσει στα παιδιά της. Οι άλλοι, οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα φιλοξενούν τους φιλοξενουμένους μας δωρεάν και τους ευχαριστούν, αλλά και όσοι συνέτρεξαν με τις μικρές και τις μεγάλες τους δυνάμεις να συνεισφέρουν ώστε να είναι τελέσφωνη και ευλογημένη αυτή η στιγμή της ζωής σου. Επίτρεψέ μου τέλος να ευχαριστήσω τον πατέρα Ιωάννη Παγώνη, ο οποίος από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα εγκαταλείποντας την οικογένειά του, την πρεσβυτέρα του και το παιδί του στη Σύρο, έμεινε εδώ στο μοναστήρι για να διακονήσει την Άνω Μερά με τους ανθρώπους μας. Έμεινε εδώ με την απλότητά του και την ταπεινότητά του και μαζί με τον πατέρα Βασίλειο Τζανιδάκη να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του χωριού μας. Τον ευχαριστούμε τον πατέρα Ιωάννη μέσα από την καρδιά μας. Του ευχόμαστε να έχει υγεία, μακροημέρευση και ο Θεός να τον στηρίζει στο έργο του και στη διακονία του όπου και αν πληθεί να υπηρετήσει την Εκκλησία και τον λαό του Θεού. Αγαπητό μου παιδί Αλέξη, συγχαίρω τους γονείς σου, τον Νικόλο και την Ελένη που είναι εδώ, γιατί σε μεγάλωσαν και σε ζήμωσαν, σε ανέθρεψαν με αυτές τις καλές αρχές και γιατί πρόθυμα σε παρέδωσαν στην Εκκλησία. Σε ευχαριστώ για όσα μου προσέφερες 8 χρόνια. Είναι πολλά. Δεν λέγονται, δεν γράφονται, δεν ομολογούνται. Ήταν μια θυσιαστική προσφορά, ανεκτήμητη. Σε ευχαριστώ για όλα και σου εύχομαι πατρικά μέσα από την καρδιά μου να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια, να γίνεις γέρος εδώ στην Άνω Μερά και στο μοναστήρι. Θα θυμάσαι αυτή τη στιγμή και όλους εμάς να μας έχεις πάντα στην προσοχή σου. Στις θείες λειτουργίες που θα τελείς, πρώτα να μνημονεύεις τους κτήτορες της μονής μας, τον Ιγνάτιο Βάσκουλα και έπειτα τους πατέρες τους οποίους έζησες και γνώρισες και με τους οποίους εδώ ζυμώθηκες. Να μνημονεύεις τους αδελφούς σου να έχουν υγεία και καλή διακονία. Να τους στηρίζει ο Θεός στο έργο τους και να τους ευλογεί. Να προσεύχεσαι για τους γονείς σου. Να προσεύχεσαι για τη μητέρα μου, η οποία πράγματι υπήρξε εκ των πλέον ενθέρμων εισηγητών της σημερινής σου χειροτονίας. Για την καλή μας γερόντισσα την Παρθενία που είναι εδώ. Για την καλή μας κυρία Αλεξάνδρα που παρόλα τα 90 χρόνια της ταξίδεψε να έρθει εκδηλώνοντας την αγάπη στο πρόσωπό σου. Να εύχεσαι για όλον αυτόν τον λαό του Θεού εδώ, που μετά από λίγο θα εμπιστευτούμε στα πρόσχεια του επιτραχυλίου σου τις ψυχές σου. Θα τον διακονήσεις με αγάπη και με αφοσίωση. Εύχομαι η Παναγία μας, η προστάτηδά μας, η μητέρα μας, που ποτέ δεν μας εγκατέλειψε, που στις θλίψεις μας ήταν η παρηγορία μας, που στις στεναχώριες μας ήταν το λιμάνι μας, που όταν οι άνθρωποι μας κατηγορούσαν και μας υποβατούσαν, εκείνη χαμογελούσε στο εικόνισμά της λέγοντας «Μη λυπάσαι, όλα αυτά είναι στεφάνια που σου δίνουν οι άνθρωποι για τη ζωή σου». Εύχομαι λοιπόν η Παναγία μας, όπως έλεγε ο προκάτοχός μου, που 25 χρόνια έμεινε εδώ σιγούμενος ιδρυά, εύχομαι να σε σκεπάζει και να σε ευλογεί. Πάντα να βλέπεις το πρόσωπό της και το εικόνισμά της. Το έχει μαυρίσει ο χρόνος, αλλά η ματιά της είναι τόσο καθαρή, τόσο στοργική, που πάντοτε ως μητέρα θα σε καθοδηγεί στη ζωή σου. Και στις λύπες σου και στις χαρές σου που θα έρθουν κι αυτές, εκείνη να είναι το λιμάνι σου και εκείνη να είναι η απαντοχή σου. Σας ευχαριστούμε όλους, αδελφοί, που ήρθατε σήμερα εδώ. Μπορεί να έχω εισμονήσει κανέναν στην προσφώνησή μου,
αλλά να ξέρετε ότι όλους σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας. Παρακαλώ τους ανομερίτες να αγαπήσουν τον πατέρα Αλέξιο, να τον έχουν σαν παιδί τους, να τον βοηθήσουν και να τον στηρίξουν. Και το πιο καλό έργο που έχουν να του προσφέρουν είναι η παρουσία τους εδώ στην Εκκλησία, όταν τελείται η Θεία Λειτουργία. Να τον δεχτούν στα σπίτια τους, να τον ακούσουν να λειτουργεί, να τον ακούσουν να τους κατηχεί, να τον ακούσουν να τους συμβουλεύει. Να τον έχετε, παρακαλώ, αδελφοί μου, συμπατριώτες μου, σαν παιδί σας. Σας τον παραδίδουμε σήμερα εδώ. Σας τον εμπιστευόμαστε. Πάτερ Αλέξιε, ό,τι καλύτερο είχα στην καρδιά μου στο δίνω, είναι άνω μερά, είναι το μοναστήρι μας. Σε παρακαλώ να φανείς αντάξιος αυτής της αποστολής σου. Άξιος! Άξιος!